ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου πάει στα βράχια. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και επικρίνοντας πολιτικά την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, παρατήρησε ότι τα έργα τα απεντάσσει το ζήτημα γιατί δεν είχαν μελέτες αλλά μόνο τίτλους. Στις εκλογές κρυθήκαμε όλοι. Κρύθηκε και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, κρυθήκαμε και εμείς. Και δεν είναι δυνατόν να πορευόμαστε και να κονταροχτυπιόμαστε με το παρελθόν. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Το ΕΣΠΑ πάει στα βράχια, το ΠΕΠ. 293 εκατομμύρια ευρώ είναι στον αέρα. Μπέτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Διότι εξυβρίζομαι ειλικρινά και δεν ανταποδίδω ποτέ, εγώ πολιτικά μιλάω πάντοτε, λέγονται διάφορα λόγια, ιστορίες, παραμύθια. Η πραγματικότητα είναι αυτή την οποία διαβάζετε. Μου τα έδωσαν οι υπηρεσίες αυτά τα στοιχεία. 0000000. Απεντάσσονται έργα. Απεντάσσονται έργα, τα απεντάσσει το σύστημα. Ο κύριος Νίκας διαβεβαίωσε ότι στο ΕΣΠΑ θα ενταχθούν βαριά έργα προτεραιότητας, τα οποία θα οδηγούν στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Και ως τέτοια, ανέφερε τους δρόμους Λάμπεν, Αρχαία Μεσίνη και της Μάνης, καθώς επίσης φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Βάλαμε τίτλους χωρίς μελέτες, είναι δυνατόν να προχωρήσει το έργο? Γι' αυτό δεν έχουμε απορροφητικότητα. Και γι' αυτό κάποια ζητήματα θα τα δούμε από την αρχή. Και γι' αυτό όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί δεκαετίες θα αγωνιστούμε να τα κάνουμε πράξη. Έτσι, Στάθη, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε χρόνια για το δρόμο Λάμπεν, Αρχαία Μεσίνη, χρόνια τώρα να μπει. Ή για το δρόμο της Μάνης, η Παρακάπης κλπ. Τώρα να μπει. Τέλος, ενημέρωσε ότι στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί Επιτροπή ΕΣΠΑ, στην οποία θα μετέχουν όλες οι παρατάξεις.